Μετά από 20 χρόνια, το άλλοτε Δημαρχείο του Σαράγεβο και Εθνική Βιβλιοθήκη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης άνοιξε ξανά. Αισθητή ήταν η απουσία σερβοβόσνιων αξιωματούχων από την εκδήλωση. Το γεγονός υποδηλώνει ότι Σέρβοι, Βόσνοι και Κροάτες δεν έχουν ξεπεράσει τις διαφωνίες τους για το παρελθόν αλλά και για το μέλλον της χώρας. Στο συγκεκριμένο κτίριο είχε δολοφονηθεί ο αρχιδούκας της Αυστρίας Φραγκίσκος Φερδινάνδος το 1914. Η επίθεση οδήγησε στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το κτίριο είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών το 1992 και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.